Καλημέρα σας, ήρθαμε εδώ στο Ηράκλειο να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα, να βρούμε ανθρώπους, να μοιράσουμε χρηματάκια και να γελάσουμε. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι, πάμε να κινηθούμε στους δρόμους του Ηράκλειου και να βρούμε τους ανθρώπους που θα παίξουμε τα πολύ όμορφα παιχνίδια. Είστε έτοιμοι? Πάμε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να βρούμε τα άτομα που χρειαζόμαστε. Και μόλις το κατάλαβε και έφυγε. Και τρέχει να ξεφύγει, όμως εμείς θα έρθουμε. Σε είδα που πας να ξεφύγεις. Μοιράζουμε χρήματα, είναι για καλό σκοπό. Ένα ζευγάρι, δύο άτομα θα πάρουμε και θα βρούμε άλλη μια ομάδα με δύο άτομα. Θέο και Ελένη, λοιπόν, έχουμε βρει την πρώτη ομάδα. Πάμε λοιπόν μαζί μου να βρούμε τα άλλα δύο άτομα. Καλημέρα σας. Παίζουμε ένα παιχνίδι και μοιράζουμε πλούσια δώρα. Oh, I speak for you English, perfect. We play a game, so we try to find one couple so can help us to play the game. And we spread money. Oh, I speak for you English, perfect. And happiness to people. They will do it, okay. Thank you very much for your time. I'm so good. Μας μισούν όλοι οι καθηγητές. Καλημέρα σας. Παίζουμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Θα μοιράσουμε χρήματα και θα πάρετε ένα ψυκτικό. Μετά που θα φάτε, δεν βιάζομαι. Το έχουμε. Τους κόψαμε το φαΐ, αυτό είναι πολύ σημαντικό, εγώ δεν το έκανα ποτέ. Λοιπόν, βρήκαμε τις δύο ομάδες. Έχουμε δύο ομάδες και το παιχνίδι μας είναι πάρα πολύ απλό. 15 λέξεις, 2 λεπτά, παντομήμα. Όποιος καταφέρει να βρει τις περισσότερες λέξεις, κερδίζουμε το 50. Λοιπόν, έχουμε στην πρώτη ομάδα τον Τεό και την Ελένη. Και στην δεύτερη ομάδα έχουμε. Νίκη, με τη Ραφαέλα. Λοιπόν, Τεό, είσαι έτοιμος? Γεννήθηκα έτοιμος. Για να σε δούμε, λοιπόν, Τεό. Λοιπόν, οι λέξεις είναι αυτές. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Λοιπόν, πάμε. Πιάνω. Πρέπει να σε ακούω. Ναι, αεροπλάνο και πιάνω. Τι πιάνεις? Τίποτα. Αυτό είναι το θέμα. Και όλη μου τη ζωή ήμουν ένα εσύ με το μυρμηγκάκι. Πάω. Ξύλο. Ξύλο, χτυπάω. Θυμωμένος. Θυμός. Τένις. Άλλο, πάμε σε άλλο. Ποδόσφαιρο. Κιθάρα. Ορθόδοξη, ναι. Βουρτσίζω, δόντια. Βουρτσίζω, βούρτσα. Οδοντόβουρτσα. Ήλιος. Φως. Πού βρισκόμαστε στο χρόνο? Σκιά, σκιά, μακιγιάζ. Κραγιόν. Καφές. Τσούτσου. Είναι πολύ... γυρνάω, στροφή, στροβιλίζω. Το δεύτερο. Μισάω. Ανεμοστρόφιλο. Όχι. Μπαλαρίνα. Όχι. Είναι πολύ εύκολο, δεν ξέρω γιατί το έχετε βρει. Πυραμίδα. Εκκλησία. Όχι. Αυτό. Σκεπή. Καλώς. Τέλος χρόνου. Λοιπόν, πόσες λέξεις βρήκαμε? Ξέρω εγώ. Κάτσε να μας πει την ορθή γωνία εδώ. Γιατί το δέντρο, Χριστούγεννα. Έλα, μωρί. Πού είσαι, μωρί, ατάλλαντη. Λοιπόν, έχουμε εδώ τη δεύτερη μας ομάδα. Τα ονόματα, θυμίστε μου. Νίκη. Ραφαέλα. Λοιπόν, έχουμε Νίκη, Ραφαέλα. Το παιχνίδι το καταλάβαμε. Ποια από τις δύο κοπέλες θα κάνει την άλλη? Ναι, εσύ. Ωραία. Ελάτε λοιπόν αντικριστά εδώ. Σκοπός είναι να κερδίσουμε ή να χάσουν οι άλλοι. Με 11 λέξεις πρέπει να κερδίσετε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Μες. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Πάμε. Γίγες! Stop! Στερνίδομαι, αψού. Αψού, κέρατο, τάραντος, κερές, ταράντι, τάραντι, τα κέρατα. Αν το έχει πει, δεν το ψάχνεις. Πας στην επόμενη. Πάμε. Μπουνιές, παίζω box, ζυμώνω, ξέρω εγώ, σκοτώνω. Φτερνίζομαι, φτέρνισμα, βήχο, βιχαλάκι. Βιχαλάκι, πώς. Παίρνω, μιλάω στο κινητό, ακούω μουσική, AirPods, DJ, ξέρω εγώ. Πίνω νερό, πίνω αλκοόλ. Εγώ δεν ξαναπίνω. Πίνει. Πιείτε, πιείτε, την αδέρφια μου, ρε! Πίνει. Γρήγορα. Κρυώνω, ζεσταίνομαι, βάζω ζακέτα. Σκεπάζομαι. Σκεπάζομαι κουβέρτα. Ζούμε. Αυτή διάλεγα, αυτή είναι η καλή της ομάδας.
Πάμε. Όχι, όχι, όχι. Καλή, καλή. Πάμε, πάμε, πάμε. Τι κάνει! Μα τι κάνει! Χαίρετα. Αυτιά. Όχι, εσύ δείχνεις, εσύ λες. Τι είναι αυτό. Δίσκος, δίσκος. Πιάτο, πιάτο. Άλλη, άλλη, άλλη. Ελλάδα, είσαι έτοιμη. Δίσκος, δίσκος. Κάνει, πιάτο, πιάτο. Δίσκος, δίσκος. Κάνει, πιάτο, πιάτο. Τι κάνει. Πίνει. Ουρανός, ουράνιο τόξο. Τι είναι αυτό. Αστράφω. Η ομάδα πετάει. Τρυπογυρίζω, κάνω σβούρες, σβούρα, μπαλαρίνα. Ωραία, πάρα πολύ. Άνεμος τρόβιλος, άνεμος. Ήταν στο προηγούμενο επεισόδιο αυτό. Γαϊτανάκι. Πήγαινε στην επόμενη, αν δεν υπάρχει, πήγαινε στην επόμενη. Μα, αυτό... Δεν έχω καταλάβει. Λοιπόν, ο χρόνος τέλειωσε. Από ό,τι καταλάβαμε, ήταν μια πανολεθρία. Ένα βατερλό, σε παρακαλώ για όνομα του. Αυτό είναι το ελικόπτερο. Χελικόπτερ, χελικόπτερ. Ωραία, 7 λέξεις. Παιδιά, από ό,τι καταλάβαμε, έχουμε νικητή τον Τεό Πουπ. Τεό, έλα αγόρι μου μέσα. Έλα αγόρι μέσα για την απονομή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσασταν πολύ καλές, απλά ο Τεό ήταν ένα βήμα μπροστά. Εγώ είμαι αυτός. Επειδή γεννήθηκε έτοιμος. Γεννήθηκε έτοιμος. Λοιπόν, Τεό, είσαι έτοιμος. Ελένη, κράτα το κινητό εδώ. Εσύ δεν θα κάνεις τίποτα, εγώ θα κάνω. Όχι, δεν ζούμε σε μια σεξιστική κοινωνία. Θα δώσεις εσένα τα χρήματα. Αμά, ναι. Θα μου δώσεις εμένα το κινητό. Τεό, πες να μας τα φάει. Μην τα φάμε, μωρί, Θα πάμε για μπραντς, καλέ. Για μπραντς. Μπραντς. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε μια καλή μέρα, ωραίο μπραντς με τον πενιντάρικο. Πέρασε όμορφα. Πέρασε τέλεια. Πού. Κατ. Μαζί με τον Πέτρο, εδώ θα τον κολθάω συνέχεια. Έλα. Λοιπόν, τα πρώτα 50 ευρώ τα μοιράσαμε, γελάσαμε, περάσαμε όμορφα. Πάμε να βρούμε τους επόμενους για το επόμενο παιχνίδι. Πάμε, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Πάμε γρήγορα. 4 άτομα θέλουμε. Κάνασε. Πες με ένα ωραίο παιχνιδάκι. Να μοιράσουμε χρήματα, να περάσουμε καλά. Θέλετε να είστε οι δύο πρώτοι. Ωραία. Βρήκαμε τους δύο πρώτους τα ονόματα. Βαγγέλης. Βαγγέλης και... Γιάννης. Βαγγέλης και Γιάννης. Καλημέρα σας. Έχουμε λίγο χρόνο. Ξέρετε. Θέλουμε να παίξουμε ένα παιχνιδάκι πολύ απλά. Περάσουμε όμορφα για να μοιράσουμε χρηματάκια. Είμαστε μέσα. Ναι, πέσει. Ωραία. Έλατε μαζί μου. Κλείστε τη σύρινα. Ελπίζω να πάει καλά αυτό. Όλα πάνε βάση προγράμματος, αυτή την ήσυχη πόλη του Ηρακλείου έχουμε βρει τους 4 διαγωνιζόμενους και είμαστε έτοιμοι για να παίξουμε το παιχνίδι. Το παιχνίδι είναι πάρα πολύ απλό, τα ονόματά σας. Κλάιντι. Η Κλάιντι και ο Αλίτης. Ορέστης. Βαγγέλης. Γιάννης. Λοιπόν, έχουμε 4 άτομα και αυτό που χρειαζόμαστε είναι το εξής. Παίζει ο καθένας μόνος του. Σας μοιράζω σε 2 ομάδες. Δίνω μία λέξη στον καθένα. Που είναι ένα αντικείμενο. Αυτό το αντικείμενο θέλω να μου το βρείτε και να μου το φέρετε. Αυτός που θα μου το φέρει πρώτος, πάει τελικό. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Μην μου τσκουράσετε πάρα πολύ, γιατί θα τρέχει ένας πίσω ακριβώς μπαν του μάθας παίζει. Λοιπόν, το πρώτο αντικείμενο που ψάχνουμε είναι να μου φέρετε από εδώ μία κολόνια. Πάμε! Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία πιθανότητα να μου βρουν μια κολόνια για να μου τη φέρουν. Δεν θα τη δώσει κανείς. Εκτός όμως, αντρική γυναίκα του το οριοθέτησε αυτό. Και σκύλου να μου φέρουν, νομίζω ότι θα είμαστε όλα κομπλέ. Βρήκε τη Victoria Secret. Έχουμε νικητή. Μόλις έχασα 100 ευρώ. Είχα παίξει όλα τα λεφτά μου, δεν θα το πεις ποτέ. Μπορούμε να πούμε ότι έχει αγχώσει περισσότερο άνθρωπο. Δεν έχει αγχωθεί. Από την κοπέλα πήρε μια καινούργια κολόνια και έφαγε το κόλπο ότι είναι για δώρο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα την κρατήσουμε για τις ανάγκες του παιχνιδιού που σου κάνει.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακόμη και δεν σε χρειαζόμαστε άλλο, μπορείς να πάρεις την κολόνια σου. Παλαμάκι. Παλαμάκι, ρε. Έχουμε βρει τον πρώτο νικητή. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιος από τους δύο παίκτες μας θα πάνε στο τελικό. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Το αντικείμενο που ψάχνω είναι ένα τηλέφωνο παλιά σκοπής. Δεν θέλω smartphone. Θέλω ένα τηλέφωνο με κουμπάκια. Έτοιμοι, πάμε! Να βρούμε το πιο νέο που θα έχει στην τσέπη του ένα παλιό κινητό να μας το φέρει. Πώς λέγονται αυτοί εδώ τώρα, αυτή την εποχή, ξέρεις? Νουμπ. Μπουμεράδες. 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 Τηλέφωνο με κουμπάκι, αν έχετε. Για να τους το δείξω. Αν έχετε. Να τους το πάω. Να τους το πάω. Μαζί. Στο Create TV είμαστε. Δύο λεπτά θέλει. Δύο λεπτά. Ήρθα να δω γιατί είναι φίλος μου. Είναι φίλος. Το Create TV είμαστε, δύο λεπτά θέλει, δύο λεπτά. Δύο λεπτά, δύο λεπτά, δύο λεπτά. Λοιπόν, το έφερε, βρήκε κινητό. Παιδιά, έχουμε νικητή. Πού είναι ο άλλος? Πολύ γρήγορος. Πολύ γρήγορο, παιδιά, πάμε για τελικό. Νομίζω το κινητό αυτό, δείξω τον άνθρωπο με αυτό το βλέμμα απορίας. Ελάτε, ελάτε. Σας παίρνει τηλέφωνο ο Γιώργης Μπετά. Λοιπόν, έχουμε το κινητό, έχουμε νικητή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παίξατε με εσάς. Δεν κέρδισες, ακόμα μην ευχαριστείς. Λοιπόν, ο Βαγγέλης κέρδισε. Ακόμα ψάχνεις. Ωραία. Έχασες. Δεν ξέρω αν είσαι εδώ. Και είμαστε έτοιμοι να πάμε στο τελικό να μοιράσουμε ένα πενταρικάκι. Κάτ, δώσε! Δώσε κάτ! Κάτ. Κάτ. Λοιπόν, είμαστε στο τελικό, η αδρεναλίνη είναι στο ύψος του παιδιού, δεν είναι πολύ μεγάλη ακόμα, όμως ανέβει. Λοιπόν, δεν χρειάζεται δομαντικές στάσεις. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, είναι πολύ εύκολο, θεωρώ ότι πολύ εύκολα κάποιος θα σας το δώσει. Ψάχνω ένα παπούτσι 38 νούμερο. Πάμε! 38 είσαι. Ελάτε εδώ, ελάτε εδώ, ελάτε εδώ, ελάτε εδώ, ελάτε εδώ, ελάτε εδώ. Γεια σας, τι κάνετε? Τι νούμερο παπούτσι φοράτε? Στο νήμα. Ωραία, κάτω. Μυρίζει. Αυτό λέει. Δεν θα παίξω αυτό το παιχνίδι, σε υπόσχομαι, γιατί αν πάρω νύλα είναι, δεν γυρνάει πίσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαι καθαρή όμως, μην αγχώνεσαι. Ελάτε έτσι να πάμε σαν τους χιώτες μπροστά από εδώ. Αν ήμουν στη θέση σου, θα μοιραζόμουν τα χρήματα. Δεν είμαι στη θέση σου, πάρ' τα χρήματα και φύγε. Λοιπόν. Σχολιάσαμε ότι είναι πολύ γρήγορη φάση, ήταν. Ήταν πάρα πολύ γρήγορη φάση λοιπόν, γιατί δεν το σχολιάσαμε. Οπότε το σχολιάζουμε τώρα, αν θέλετε. Ξέρετε, θα πάρουμε 50 ευρουλάκια και πού θα τα φας? Θα δείξει. Πού θα τα φας? Στις πρωτεΐνες. Αλλάζουμε το παιχνίδι, δεν του δίνουμε μία, δεν υπάρχει λόγος να πετάξουμε τα χρήματά μας. Πέρασε καλά. Τέλεια. Και τώρα παίρνεις το 50, δεν είσαι καλύτερα? Εννοείται. Ωραία. Αρκούν τρεις απουσίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελειώνουμε κάπου εδώ. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Οπότε πάμε να βρούμε το επόμενο παιχνίδι, να μοιράσουμε πάλι πλούσια χρηματάκια και δώρα. Πάμε. Λοιπόν, ήρθαμε, μοιράσαμε χρηματάκια, πήγαν όλα καμιά χαρά. Τώρα θα πάμε στο γύρο του θανάτου. Τι σημαίνει? Ψάχνουμε ανθρώπους, τους λέμε διάφορες ερωτήσεις. Αν πάρουμε απάντηση σωστή, κοσαρικάκι. Εύκολο, ωραίο, ανυποψίαστη, τους ρωτάμε γρήγορα ερωτήσεις. Παίρνουμε τα χρηματάκια μας, περνάμε όμορφα, μοιράζουμε τα τελευταία χρήματα που έχουμε στη τσέπη και φεύγουμε. Θα σου κάνω τρεις ερωτήσεις. Μου βρίσκεις μία. Στόχο πολύ γρήγορο. Λοιπόν, τι πρέπει να σπάσει πριν το χρησιμοποιήσουμε? Αυγό. Δεν γίνεται, παιδιά. Φανταστικό, παιδιά. Πήρε 20 ευρώ άμεσα. Δεν κάνεις άλλη ερώτηση. 20 ευρώ θα μου φας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, πραγματικά. Μου πήρε μία ώρα να το βρω. Πάμε στον επόμενο. Λοιπόν, όταν ήμουν 4 χρονών, ο αδερφός μου ήταν 8. Τώρα που είμαι 40, πόσο είναι ο αδερφός μου? 48. Όχι. Αλλάξτε το κόμμα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Θα σου κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Έχω την ερώτηση. Πάμε ένα πιθανάκι να φύγουμε. Αν βρει απάντηση, ένα κοσαρικάκι, δηλαδή μην ξέρετε, δεν ταλαιπωρώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Αν δεν βρει την πρώτη ερώτηση, θα σου κάνω δεύτερη. Ωραία. Η πρώτη είναι πάρα πολύ απλή ερώτηση και πολύ εύκολη θεωρώ. Λοιπόν, εάν σήμερα είναι Κυριακή, τότε ποια είναι η μέρα που ακολουθεί τη μέρα που έρχεται μετά τη μέρα που προηγείται από τη μέρα που ήταν χθε?
συγγνώμη, το σκεφτείς όντως, δηλαδή το απομνημόνευσες αυτό το πράγμα. Εάν σήμερα είναι Κυριακή, τότε ποια είναι η μέρα που ακολουθεί την μέρα που έρχεται μετά την ημέρα που προηγείται της ημέρας που ήταν χθες? Σάββατο. Πήγαν 4 μέρες σειρά, μια προηγείται, άρα αφαιρούμε τη μία, προσθέτουμε άλλη μία, ξαναφέρουμε άλλη μία. Νομίζω ότι καταλήγουμε ή Παρασκευή Σάββατο ή μισό Σάββατο. Αν και είμαι σίγουρος ότι το ξέρεις ότι αποκλείεται να βγάλεις όλο αυτό το μαθηματικό, εκτός και αν έχεις περάσει σε... Είχα 20 μαθηματικά στο Λύκειο, και στο γυμνάσιο. Είχα 20 φίλους που δεν μιλάει κανείς. Και τώρα θα έχεις 20 ευρώ που θα σου μιλάνε περισσότεροι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Σάββατο είναι. Δεν ξέρω καν πώς θα το βγάλω. Αυτό το πράγμα που σκέφτηκες εγώ δεν μπορώ να το βγάλω. Είναι, πας προς πίσω. Πάω μια ζωή στη ζωή. Καθαρίζει επί δύο, Σάββατο. Το όνομά σου? Αλέξης. Το άλλο? Πόθος. Τι πόθος είναι? Ο πόθος το βρήκε, παιδιά. Ψάχνουμε άλλους τρεις, Άραμις, Δαρδανιάν. Πάρε λαχείο. Θες να πάρεις ένα λαχείο, είναι πολύ εύκολο. Κάνω δύο ερωτήσεις. Αν βρεις την απάντηση, παίρνεις ένα εικοσάρικο. Μέσα. Το έχουμε. Το έχουμε. Ούτε μοιράζεις ούτε τίποτα. Ναι. Σου δίνω 20 ευρώ έτσι για σάλια τα πλέει και ο λόγος. Οκ. Λοιπόν, γεννιέται ψηλό και πεθαίνει χαμηλό. Το πουλί. Το πουλί, κανείς δεν γεννήθηκε με ψηλό πουλί. Αλλά ποιο πουλί εννοείται, γιατί. Το είναι... κάτω. Το κάτω πουλί. Φανταστικό. Πούμε ένα γεια στα παιδιά που μας βλέπουν. Γεια σας, παιδιά. Τέλεια και στις μανάδες που μας ακούνε. Και το αφιερώνω σε όλες τις μάνες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χάσατε τη σκόνη, να είστε καλά. Bye bye. Καλημέρα. Κάνουμε ερωτήσει και μοιράζουμε 20 ευρώ. Μάλιστα. Σου κάνω ερώτηση, τη βρίσκει, παίρνει ένα κοσάρι, το φεύγει. Το όνομά σου? Αποστόλη. Αποστόλη. Λοιπόν, άκου πόσο απλό είναι. Τι ανεβαίνει και ποτέ δεν κατεβαίνει? Δεν ξέρω. Try. Δεν το ήξερα. Όχι, δεν είναι η απάντηση. Προσπάθησε, άλλη μια. Δεν το γνωρίζω. Ωραία, ωραία. Ηλικία. Σωστό. Σωστό. Δώσε μου 20 ευρώ. Όχι, όχι, δεν σε πειράζω. Να ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Θα έχουμε ένα απονημένο άνθρωπο, ο οποίος στο background παίζει μόνο Κατατζίδη. Τον βρήκαμε. Ελάτε εδώ. Παίζουμε ένα παιχνίδι και μοιράζουμε 20 ευρώ. Λοιπόν, τι ανεβαίνει και ποτέ δεν κατεβαίνει? Μη σκεφτείς κάτι πονηρό. Τι ανεβαίνει και ποτέ δεν κατεβαίνει? Δεν γνωρίζω. Επειδή σε συμπαθώ, θα σου κάνω άλλη μια ερώτηση. Τι πρέπει να σπάσει πριν το χρησιμοποιήσουμε? Δεν ξέρω, κύριε. Παύγω. Τι να κάνουμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Στο καλό, στο καλό. Κάνουμε ερωτήσεις και μοιράζουμε 20 ευρώ. Δεν με ενδιαφέρουν τα 20 ευρώ, τέλος πάντων. Για την ερώτηση, έτσι, γιατί είμαστε υπεράνω χρημάτων. Έτσι, ναι. Λοιπόν, τι είναι αυτό που πρέπει να το σπάσουμε και μετά να το χρησιμοποιήσουμε? Να το σπάσουμε και μετά να το χρησιμοποιήσουμε. Παύγω. Άπευτος. Ναι. Αλλά επειδή δεν τον ενδιαφέρουν τα χρήματα, εμείς δεν θα τα δώσουμε. Όχι, βέβαια. Okay. Ένα κάτι να πιείς, ένα καφέ. Δεν είναι πολλά, αλλά εντάξει, κατάλαβες. Λοιπόν, νομίζω ότι έχω μοιράσει 60 ευρώ και νομίζω ότι αν πάω να παίξω άλλο παιχνίδι, ο Πέτρος θα μου φωνάξει. Αυτή τη στιγμή όμως δεν βλέπει ο Πέτρος, οπότε πάμε γρήγορα να παίξουμε άλλο ένα παιχνίδι που ξέρουμε ότι δεν θα το βρει ποτέ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Παίζουμε ένα παιχνίδι και μοιράζουμε χρήματα. Πώς θέλετε να πάρετε μέρος? Έχουμε λεφτά, ντουντού. Περίμενε, κάτ. Πόσα λεφτά έχουμε δώσει? 80. 80. Όχι, όχι, ηρέμησε. Κάνουμε ερωτήσεις. Η απάντηση που θα μας εντυπωσιάσει, δίνουμε 20 σαρικάκι. Εύκολο. Ποιος θα αποφασίζει? Εγώ θα αποφασίζω. Μόνος μου. Αν πετύχω γνωστό, του δίνω 20 ευρώ. Δεν με νοιάζει. Κρατία, αυτή. Πάμε. Πού είναι το μακρό? Δεν θέλουμε μακρό. Μα γιατί, αφού το είναι πιο όμορφο. Ψάχνουμε τις απαντήσεις που θα μας εντυπωσιάσουν περισσότερο. Γινόσταν πρωθυπουργός για μία μέρα. Το πρώτο πράγμα που άλλαζες. Το πρώτο πράγμα που άλλαζα. Το πρώτο πράγμα που άλλαζες. Το πρώτο πράγμα που άλλαζα. Έχω τα καμούρι. Έχει η Ελένη τα καμούρι. Η Ελένη έχει τα καμούρι. Ναι, πρωθυπουργός, αλλά πρωθυπουργός με μαγικές ικανότητες. Δηλαδή έκανες ό,τι κούσταρες. Γυναίκες. Πολλές γυναίκες. Χωρίς κανένα σεξιστικό περιεχόμενο, χωρίς να το σκεφτώ καν, νομίζω ότι αυτό θα έλυνε όλο το πρόβλημα στην καθημερινότητά μας και νομίζω ότι εκεί υστερούμε σαν κράτος. Οπότε πάμε για περισσότερες παροχές, πάμε να μοιράσουμε άλλα 40 ευρώ. Έχεις μία σούπερ δύναμη, επειδή είσαι ένας υπερήρωας. Ποια είναι αυτή η σούπερ δύναμη που έχεις? Να γίνομαι αόρατος. Θες να μου βρω μια απάντηση, πολύ καλή απάντηση, πάρα πολύ καλή απάντηση. Αν θες να μου δώσεις κάτι που δηλαδή αυτές τους έχουμε ήδη, δηλαδή πρέπει να βρούμε ένα καινούριο υπερήρωα. Μια καινούρια υπερδύναμη. Ναι, να μην την έχει κανείς άλλος. Να μπορώ να τρώω, αλλά να μην ξυπνάω ποτέ. Αυτό δεν είναι σούπερ δύναμη, είναι μαρτύριο. Είναι. Γιατί εγώ τρώω και χορταίνω, αλλά μετά πεινάω κι άλλο και δεν μπορώ να φάω. Φουσκώνει το στομάχι μου.
Κατάλαβες. Κατάλαβα. Εγώ θέλω να μην σταματώ να τρώω. Εγώ θέλω να τρώω και να παχαίνεις εσύ. Λοιπόν, κάνουμε ερωτήσεις. Η πιο καλή απάντηση παίρνει 20 άρικο. Είσαι ψημένος, το ξέρω. Κάνε τα όνειρά σου πραγματικότητα. Με ένα 20 άρικο δεν γίνονται, αλλά είναι μια καλή αρχή. Λοιπόν, είσαι σούπερ δυνατός. Ο Καοτόνι. Όχι, δεν είσαι ο Καοτόνι. Είσαι ένα σούπερ ήρωας και ψάχνουμε να βρούμε τη σούπερ δύναμη που έχεις. Μην ψάξεις τα τετριμένα, δηλαδή αυτά που βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Ψάχνουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο σούπερ ήρωα. Το έχουμε. Ποια είναι αυτή η σούπερ δύναμη που έχεις? Να μπαίνω στη σκέψη των άλλων, να βλέπω τι σκέφτονται. Πολύ καλή απάντηση. Να σου πω εγώ μια σούπερ δύναμη φανταστική. Με το που ξεκινάει η κοπέλα μου και γκρινιάζει, να μπαίνει στο μιούτ. Χωρίς κανένα σεξιστικό περιεχόμενο, χωρίς να το σκεφτώ καν. Καλό. Δεν θα κάνεις πάνω από 5 εκπομπές. Δεν θα κάνω πάνω από 5 σχέσεις, αν το δούνε πολύ αυτό. We will do it. Come with me. Λοιπόν, σας δίνω δύο ερωτήσεις και η καλύτερη απάντηση παίρνει ένα εικοσάρικο. Οι δύο ερωτήσεις είναι Α. Ή γίνεστε πρωθυπουργός για μία ημέρα, τι αλλάζετε, τι είναι αυτό που αλλάζετε. Β. Είστε σούπερ ήρωας, διαλέξτε μου μία σούπερ δύναμη που δεν έχει κανείς άλλος. Ποια θα ήταν αυτή η δύναμη? Πάμε. Αν ήμουν πρωθυπουργός, θα άλλαζα το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Δεν μας κάνει φασέα, πετύχαμε. Άλλη. Σούπερ ήρωας. Έχεις μία σούπερ δύναμη που δεν έχει κανείς άλλος όμως. Μην μου πεις. Να γινόμουν πρωθυπουργός με την αξία μου. Τι είπε? Έχουμε ένα εισάγγι. Και νομίζω ότι βρήκαμε το άλλο εικοσάρικο. Δεν θα γινώσω ποτέ πρωθυπουργός με την αξία σου, αλλά σου δίνω το πρώτο προεκλογικό σου φυλάδιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ εύκολα πράγματα. Δίνεις μια πολύ ωραία απάντηση όμως και παίρνεις ένα εικοσάρικο και φεύγουμε για πάμε σπίτια μας. Πολύ καλό ακούγεται αν διάβασα τη σκέψη. Σούπερ δύναμη. Δεν έχει κανείς άλλος. Σκέφτηκες κάτι, τώρα το ψυχολογείς αν μπορείς να το πεις στην τηλεόραση. Είναι εύκολο, μπορείς να το πεις και να πάρεις 20 ευρώ. Ωραία. Σηκώνω χρήματα από τα ATM. Χωρίς να με καταλαβαίνω. Να φανταστώ, όχι δικά σου. Όχι δικά μου, εννοείται. Για κάτσε, δοκίμασέ το να το κάνεις. Πάτσε εδώ το κουμπιά. Εκεί. Έχει και μεγάλο όγκο. Έχει πολύ. Έχει πολύ. Όχι, να, πάρε 20 ευρώ. Έπιασε κακό λογαριασμό, δεν είχε πολλά μέσα. Έπιασε φυτή. Δεν πειράζει. Αλλά είναι μια καλή αρχή. Για τον πρώτο λογαριασμό, μια χαρά. Τέλεια. Ήρθαμε. Περάσαμε καλά, μοιράσαμε χρήματα. Αυτό είναι το βασικό, παιδιά, να περνάμε καλά στην καθημερινότητά μας. Οπότε, ραντεβού την επόμενη φορά. Είμαστε έτοιμοι να μοιράσουμε ακόμα περισσότερα χρήματα για να κάνουμε ακόμα περισσότερους ανθρώπους να γελάσουμε. Πάμε. Το πάμε είναι η αγαπημένη σου λέξη, ε. Πάμε. Είμαι κομμουνιστής. Μπανάνα και κοντινά είναι ο Γλυκούλης, ο κόκκινος άνεμος. Θα χαρούμε να σας δούμε στο επόμενο παιχνίδι. Μπορεί και όχι. Δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς αυτά θα κοπούνε, οπότε δεν έχει καμία σημασία. Θα το ξαναπάμε από την αρχή. Επειδή μετά θα με πεις λαχίες, αυτό ήταν δικό μου. Λοιπόν, ο Ανδρέας θα κάνει μια ερώτηση εκτός script. Άμα είναι κακιά θα την κόψω. Προχωράς στον δρόμο και βλέπεις μια ταμπέλα, απαγορεύονται οι λύθιες. Μπαίνεις ή όχι? Κάτσε εδώ. Γρήγορα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Δεν απαγορεύονται οι λύθιες. Μπαίνεις, γιατί μπαίνεις, γιατί δεν είμαι λύθιος. Ναι, αλλά αυτή δεν πήγε. Θα το καταλάβεις σπίτι. Κάτσε. Έτοιμοι.